Όσο περνούν οι μέρες, όσο μένουν οι τράπεζες κλειστές, η αγορά καταραίει. Η κάμερα του Α καταγράφει ράφια άδεια, καφάσια χωρίς φρούτα και λαχανικά σε πολλά καταστήματα, ελάχιστα χρήματα στις τσέπες των Κυπρίων. Βέβαια είμαι θυμωμένη, διότι υποτίθεται η πολιτική είναι ένα σκαλί πιο πάνω από μένα. Αυτή τη στιγμή όλη η πολιτική είναι 10 σκαλιά πιο κάτω από μένα. Και αντί να αμπελοφιλοσοφούν στις τηλεοράσεις, να κάνουν κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην κεντρική αγορά της Λευκωσίας. Άδεια ψυγεία, λίγα μικρά φρέσκα ψάρια, μιας και τα μεγαλύτερα κοστίζουν και ο κόσμος δεν έχει μετρητά. Βρισκόμαστε στην κεντρική αγορά της Λευκωσίας. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κόσμος. Οι υπάλληλοι μας λένε ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα πεσμένη. Δεν υπάρχει το μετρητό και φυσικά δεν υπάρχει ψυχολογία για να γίνουν αγορές. Από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να βγάζουν από τις τράπεζες και έναν περιορισμένο ποσό δικαιούνται να πάρουν από τις τράπεζες, σιγά σιγά άρχισε να χάνεται το χρήμα από την αγορά. Και να υπάρχει και λίγο ο καθένας το κρατάει στην τσέπη του να δει τι θα γίνει παρακάτω. Τώρα είναι τριήμερο, αλλά βλέπω πεσμένη η αγορά. Πολύ πεσμένη, διότι δεν υπάρχει το χρήμα. Αν και οι καταστηματάρχες έχουν διάθεση να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και να φέρουν φρέσκα προϊόντα, οι παραγγελίες, όπως μας λένε, είναι ανύπαρκτες. Έχουν νεκρώσει τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά προσπαθούμε να ζήσουμε από μέρα σε μέρα. Το πόσο εξαρτάται η οικονομία και η καθημερινότητα της Κύπρου από τις εισαγωγές το φανερώνουν τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο επτάμηνο του 2012, με τις εισαγωγές στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τις εξαγωγές μόλις τα 800 εκατομμύρια. Τα μηχανήματα ανάληψης της Λαϊκής Τράπεζας δίνουν 260 ευρώ πλέον. Οι αγορές γίνονται με το σταγονόμετρο. Ήδη, προϊόντα που εισάγονται παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις. Λείπουν βρεφικές τροφές, μας λένε επιχειρηματίες. Εκείνο που μπορεί να λείψει και θα είναι και κρίμα και σοβαρό αν λείψει είναι τα φαγιά των μωρών και τα φάρμακα. Εμείς φυσικά φάρμακα δεν πουλάμε, πουλάμε κάποια φαγητά των μωρών και τα βλέπω να κινούνται τώρα πολύ. Βρεφικές τροφές λοιπόν. Βρεφικές τροφές. Εισάγονται αυτές. Ναι, αυτά είναι εισαγόμενα όλα, δεν έχει κυπριακά προϊόντα. Σε ένα από τα μεγαλύτερα κρεοπολία οι υπάλληλοι βγάζουν τα τελευταία προϊόντα από τα ψυγεία. Μέχρι την Τρίτη αντέχουμε, λένε. Μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι η τελευταία τροφοδοσία για το τριήμερο που ακολουθεί. Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, λένε οι υπάλληλοι. Αλλιώς θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα στις ζωοτροφές, στις εισαγωγές ζωοτροφών και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και στο καταναλωτικό κοινό. 260 ευρώ όριο, ούτε αν μπακάλιες έσου φτάνουν. Τίποτε άλλο. Δράμα. Όλοι ζητούν μετρητά. Λείπουν όμως. Οι επιπτώσεις στη βιομηχανική ζώνη τεράστιες. Μεγάλες εταιρείες διακόπτουν τις εργασίες τους. Οι παραγγελίες σταματούν. Εργοδότες αδυνατούν να πληρώσουν και τους προμηθευτές αλλά και τους υπαλλήλους. Στη βιομηχανική ζώνη επικρατεί απόλυτη ησυχία. Οι επιταγές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι κάρτες δεν περνάνε. Μετρητό δεν υπάρχει και οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται. Τι γίνεται εδώ, πώς κινείται το πράγμα τώρα? Δεν κινείται, ρε πατρίδα. Το πράγμα δεν κινείται. Αυτά που κρατούμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, τα μισά λεφτά. Το καταλαβαίνουν και ήδη και λέει άλλο, μα δεν είναι θέμα φτώχεια τη εταιρεία. Κανένα δεν μα πληρώνει με το μετρητό. Πώς θα πληρώσουν του υπαλλήλου, δεν ξέρω. Καύσιμα υπάρχουν, αλλά μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, μας λένε. Οι Κύπροι πολίτες μπορούν να βάλουν όση βενζίνη θέλουν, να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα βενζινάδικα τα οποία δεν δέχονται κάρτες, δέχονται μόνο μετρητά και βάζουν ταβάνι τα 50 ευρώ, αφού όπως λένε συνεργάζονται με τη Λαϊκή Τράπεζα και δεν ξέρουν από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Μέχρι την Τρίτη θα δούμε. Προς το παρόν, λίγο-λίγο, περνούμε. Οι Κύπροι αγοράζουν πλέον μόνο τα απαραίτητα. Ακόμα και αν έχουν μετρητά, τα κρατάνε αφού δεν ξέρουν τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.